Έλατε να συνεχίσουμε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, να σας θυμίσω ότι η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στην Κάλυμνο για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών προβαίνει στην εκμίσθωση συνεργείου καθαριότητας για το μήνα Μάρτιο και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι και τα πιστοποιημένα συνεργεία καθαριότητας να έρθουν σε επικοινωνία με το λιμεναρχείο, με το λιμενικό σώμα, μέχρι και σήμερα όμως το μεσημέρι για οποιαδήποτε διευκρίνηση πληροφορία. Οπότε να υπάρξει η σχετική προώθηση του ζητήματος, μας λέει ο διοικητής πιλωτάρχης, κ. Θεόφιλος Τσαγκάρης, και τον ευχαριστούμε. Αγαπητοί μου φίλοι, θα παρακολουθήσουμε τα δύο ρεπορτάζ, δηλαδή πρώτα τι γίνεται εκεί στην παραλιακή Βουβάλη με τις διαδικασίες, τα σκαψίματα, μπουλτόζες, γερανούς, ώστε να φτιάξουν και το χώρο που θα τοποθετηθεί η βάση και αμέσως μετά το άγαλμα του Σφουγγαρά που έφτιαξε ο Σακελάρης Κουτούζης, ο κλήπτης μας, ο γνωστός. Αλλά και αμέσως μετά μας ο κύριος Μικές Δρίκος, ο αντιδήμαρχος, μας μίλησε για τις αλλαγές που γίνονται εκεί στα φρεάτια με τις σκουριασμένα σίδερα και τα λοιπά και την αντικατάσταση αυτών που γίνεται σε όλα σχεδόν τα στενά της συγκεκριμένης παραλιακής, όπου αυτό ήταν και έπρεπε να συμβεί, να γίνει δηλαδή η αντικατάσταση. Έτσι θα πορευτούμε, θα δούμε αυτό αρχικώς και αμέσως μετά παρακολουθούμε για τα έργα που προωθούνται στην Ίσο Νήσιρο με την αρρωγή και τη στήριξη της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, που μίλησε στους δημοσιογράφους ο Δήμαρχος Νησίρου, κύριος Χριστοφής Κοροναίος, με σημείο αιχμής τη νέα αφαλάτωση που θα κατασκευαστεί στο νησί, προκειμένου να εξασφαλίσει περισσότερο νερό λόγω των αυξημένων αναγκών κατά τη θερινή περίοδο. Πάμε να δούμε τώρα και τα δύο αυτά ρεπορτάζ μαζί. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, το λέγαμε σαν είδηση εδώ και πολύ καιρό, αλλά ήρθε η ώρα από ό,τι φαίνεται, δειλά-δειλά, να δούμε την διαδικασία της τοποθέτησης του αγάλματος Σακελάρη Κουτούζη. Έτσι ακριβώς είναι, ξεκινάει η διαδικασία σήμερα, προκειμένου να φτιαχτεί η βάση, ώστε να τοποθετηθεί αυτό το άγαλμα που έχει κατασκευάσει ο κύριος Κουτούζης και έχει αγοράσει ο Δήμος μας, που θα είναι αφιερωμένο σε όλους τους Σφουγγαράδες, στην ιστορία μας, στη σφουγγαροσύνη μας, προκειμένου να τιμάμε όλους αυτούς που τόσα χρόνια διαχρονικά, δεκαετίες τώρα, έκαναν την Κάλυμνο όμως ξακουστεί με το επάγγελμα του σφουγγαριού. Είναι πανομοιότυπο με του αεροδρομίου? Όχι, είναι διαφορετικά, είναι διαφορετικό. Είναι. Είναι ένα αρκετά ογκώδες άγαλμα, περίπου 2,5 μέτρα και βάρος πάνω από 200 κιλά. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να γίνει μια ενισχυμένη βάση εδώ, προκειμένου να τοποθετηθεί. Γύρω-γύρω θα μπουν πέτρες ακανόνιστες, πλακόστατα. Θα διαμορφωθεί ένας χώρος έτσι αρκετά μεγάλος και από μπροστά, ώστε δεν θα παρκάρουν αυτοκίνητα. Mm. Θα φυτευτούν διάφορα έτσι. Λουλούδια γύρω-γύρω. Διάφορα λουλούδια. Θα έχει νερό που θα βρέχει τις πέτρες γύρω-γύρω, θα έχει φωτισμό. Ναι. Θα γίνει πραγματικά ένα σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες μας και όχι μόνο, αλλά και για εμάς τους ίδιους. Και όπως είπαμε και πριν, θα γίνει μια αναφορά στην ιστορία του τόπου μας. Πολύ ωραία. Βέβαια, μια που από εκεί είναι στολισμένη με το θέμα των ημείων και με τον Σφουγγαρά, αλλά και τα μικρά παιδιά και τους ήρωές μας, νομίζω ότι από εδώ έπρεπε κάπως να ισορροπήσουμε το σκέλος αυτό. Ο κατάλληλος χώρος είναι αυτός εδώ. Είναι μια περιοχή που χρειάζεται αναβάθμιση και νομίζω ότι είναι ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Θα ακολουθήσουν και άλλα έργα εδώ στην περιοχή, προκειμένου να αναβαθμιστεί και να αποκτήσει την έγκλη, να πω, ναι, των παλιότερων ετών. Βέβαια, κόπηκε ένα δέντρο εδώ, αλλά καταλαβαίνω ότι ήταν αναγκαιότητα. Έτσι. Θα φυτευτούν γύρω-γύρω άλλες πασιλιάδες, που θα καλύψουν το κενό αυτό. Λοιπόν, πάμε να το δούμε από κοντά. Ναι. Εδώ βέβαια είναι τα συνεργεία της ΔΕΙΑ. Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται, καλά. Βρήκαμε βέβαια νερό, έτσι, εννοείται. Όλη η περιοχή είναι λίμνη εδώ. Απομακρύνθηκε τώρα ένα υπόγειο κάδος που υπήρχε εδώ. Ναι. Να πω ότι τα συνεργεία εδώ της ΔΕΙΑΚ επικουρικά έρχονται και βοηθούν σε όλες τις δραστηριότητες του Δήμου. Και βέβαια εδώ θα σκαφτεί η βάση που βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει και σιγά σιγά θα παίρνει, θα υλοποιείται το έργο αυτό. Το έργο. Χρονοδιάγραμμα περίπου για να ολοκληρωθεί, να τοποθετηθεί, να κάνουμε έτσι την όποια μικρή μας εκδήλωση. Το άγαλμα βρίσκεται στην αποθήκη. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες θα έχει καλουποθεί
και εκεί θα έχει πέσει η βάση. Ωραία. Ώστε να τοποθετηθεί και σιγά σιγά να διαμορφωθεί μετά και να επιβάλλουν τους χώρους. Άρα μέχρι τις 20 περίπου Μαρτίου, μέχρι τον Ευαγγελισμό περίπου. Συντομότερα. Συντομότερα. Το χρονοδιάγραμμα είναι συντομότερο, ναι. Το λέω γιατί ο καιρός είναι και λίγο απρόβλεπτος. Βέβαια να μας μην έχουμε βροχές πάλι. Ακριβώς, ακριβώς. Όπως βλέπετε, πέρα από τα πολύ μεγάλα έργα που κάνει αυτή η Δημοτική Αρχή, όπως είναι η Ακαδημία, ο νέος Προπονηπιακός, το νέο Δημοτικό Σχολείο και άλλα, τα οποία κάποιοι δεν βλέπουν. Περνούν και έχουν κλειστά τα μάτια τους, στρίβουν αριστερά, κάνουμε και μικρότερα έργα, αλλά εξίσου σημαντικά, μια και αναφερόμαστε, όπως είπα και πριν, στην ιστορία μας, στους καροσύνη μας, στους καράδες μας. Βέβαια, είναι η ιστορία και η βάση αυτού του τόπου, η σφραγίδα του. Έτσι ακριβώς. Εδώ λοιπόν ξεκίνησαν, όπως βλέπετε αγαπητοί μου φίλοι, εργασίες με τους γερανούς, με τα μηχανήματα, με τους ανθρώπους της ΔΕΙΑΚ και όχι μόνο. Σιγά σιγά θα, καλημέρα. Θα ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και την διαφοροποίηση του χώρου που θα ομορφύνει πάρα πολύ. Νομίζω όμως ότι έχουμε και κάτι ακόμη να πούμε στους φίλους μας, κάποιες αλλαγές που γίνονται εδώ στην περιοχή. Εδώ όμως, μέσα στα στενάκια που συνορεύουν με την πλατεία μας, βλέπουμε και κάποιες άλλες διαδικασίες σε εξέλιξη. Κύριε Αντιδήμαρχε, τι γίνεται εδώ? Εδώ έχουμε συνεργείο της ΔΕΙΑΚ πάλι, ναι, που προχωρά στην αντικατάσταση όλων των σχαρών των ομβρίων υδάτων, ναι, που με τον καιρό έχουν χαρεί. Όπως βλέπετε εδώ έχουν σκουριάσει. Έχουν σκουριάσει και σε κάποια σημεία έχουν σαπίσει. Όπως βλέπετε πίσω μας έχουν ήδη έχουν έρθει εδώ τα καινούρια, ναι. Τα καινούρια που είναι από γαλβανιζέ, θέλω να ξέρω το προκειμένου να αντέχει τη φορά του χρόνου. Έτοιμα βαμμένα. Μέσα στην επόμενη. Αυτό θα γίνει σε όλα τα σοκάκια εδώ της πλατείας. Ήδη κάποια έχουν φύγει. Από τα τελευταία είναι αυτό εδώ. Από τα τελευταία είναι αυτό εδώ. Είναι αναγκαιότητα να γίνει. Βεβαίως. Κατά υπόλοιπη εδώ, περνάνε οχήματα από εδώ. Τα παιδιά λίγο να προσέξουν, γιατί θα χρειαστεί αντιτετανικό σωρό. Έτσι. Εμβολιασμένα είναι τα παιδιά. Ναι, ωραία. Αυτό το θέμα. Ναι. Πολύ ωραία. Οπότε τελειώνει και αυτό το ζήτημα τώρα, έτσι, της αντικατάστασης. Αυτό αμαξιστεί και βαφτεί κάποια σημεία αυτό του. Διαβασμά, ναι, τα άλλα ήταν πολύ σκουριασμένα. Όλα σκουριασμένα, δεν είναι από κάτω. Ωραία. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ για να προλάβουμε να δείξουμε και τα ρεπορτάζ μας. Καλημέρα σε. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη. Καλημέρα. Για να συμπληρώσουμε και τις υπόλοιπες εικόνες που μόλις πήραμε με τον κύριο Αντιδήμαρχο. Εδώ τώρα τι κάνετε, βγάζετε τα σκουριασμένα? Βγάζουμε φέτο για να περάσουμε καλώδιο. Α, για να περάσετε καλώδιο για ποιο? ΔΕΗ, ΟΤΕ, τι? ΟΤΕ, μάλιστα, ωραία. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Καλή δύναμη. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Βρίσκομαι στη Ρόδο διότι έχω έρθει για να κάνω μια ενημέρωση και απολογισμό του έργου της Δημοτικής Αρχής στους νησίγους της Ρόδου. Είχα μια μεγάλη συγκέντρωση, μεγαλειώδη θα έλεγα, στο νησιρικό σπίτι το Σαββάτο το βράδυ. Ήταν παρόντες και ο Περιφερειάρχης κ. Χατζημάρκος και ο αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Νεκτάρης Αντωρινιός, και πλήθος κόσμου νησίριων, και έκανε ένα απολογισμό του έργου της Δημοτικής Αρχής. Ταυτόχρονα είμαι στη Ρόδο διότι έχω δουλειάζει με το θέμα της τεχνικής υπηρεσίας της Περιφέρειας. Έχει προχωρήσει το έργο που αφορά την ίδρυυση των οικισμών, ένα έργο ύψους 1,5 εκατομμυρίων, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Φιλόδημο. Έχει κατευθεί μελέτη στην Περιφέρεια και τώρα που βρισκόμαστε και τα τέχνη δημοπράτησης, περνάει από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας την Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά, μεθαύριο, και προχωρεί προς δημοπράτηση. Ταυτόχρονα ένα άλλο έργο με το οποίο συζητώ και την Παρασκευή και σήμερα με την Περιφέρεια είναι ο βιολογικός καθαρισμός. Ένα έργο που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια με ένα κονδύλι ύψους 1.200.000. Έχουν κατευθεί οι μελέτες και τα τέχνη δημοπράτησης και είναι στις τεχνικές υπηρεσίες για την έγκριση των μελετών για να προχωρήσει το θέμα της δημοπράτησης. Για το θέμα της ίδρυυσης, ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να σας αναφέρω είναι το γεγονός ότι θα έχουμε καινούργια μονάδα φαλάτωσης 300 κυβικών την ημέρα. Αυτή τη στιγμή η νήσος έχει τη δυνατότητα παραγωγής 700 κυβικά τη μέρα, αλλά λόγω της αύξησης του τουριστικού ρεύματος το καλοκαίρι, πέρσι και πρόπερσι, είναι ανάγκη να υπάρξει αύξηση της ποσότητας νερού. Οπότε
Εύχομαι μέχρι, και πιστεύω μέχρι τέλη του Μάρτη έχει γίνει ήδη ο διαγωνισμός. Θα γίνει εγκατάσταση της νέας μονάδας. Είναι μια μονάδα κόστος 300.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Να σας πω ότι υπάρχουν άλλα έργα τα οποία έχουν δημοπρατηθεί. Υπάρχει το έργο της συμμετόστασης του δρόμου προς τον Θεχιτά. Έχει δημοπρατηθεί και έχει υπάρξει ανάδοχος και θα αρχίσουν οι εργασίες. Το έργο της ανακαίνησης κοινότητας των Πάλων, για το οποίο έχει δημοπρατηθεί και αυτό πριν 2 εβδομάδες περίπου και υπάρχει ανάδοχος, ξεκινούν οι εργασίες και εκεί. Το έργο των σφαγείων που αφορά την περίφραξη σφαγείων και εκεί έχει υπάρξει ανάδοχος και αυτό πρέπει να προχωρήσει γρήγορα διότι χρειαζόμαστε να έχουμε την άδεια για το σφαγείο. Υπάρχει το έργο που αφορά την εξορθολογισμό ίδρυυσης στο Μανδράκι, το οποίο έχει δημοπρατηθεί και αυτό και έχει υπάρξει ανάδοχος. Το έργο που αφορά την κοινότητα του εμπορίου που έχει αρχίσει ήδη από σήμερα να φτιάχνεται. Υπάρχει ένας οργασμός, θα έλεγα, έργων τα οποία ξεκίνησαν εδώ καιρό και τώρα γίνει δημοπράτηση. Θεωρώ βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή, θα έλεγα, στην Ίσυρο με όλα αυτά τα έργα. Να σας πω ότι στον δρόμο βρίσκεται και το έργο που αφορά την ίδρυυση αποχέτευση των Πάλων, που είναι ύψος 400.000 ευρώ από δικούς μας πόρους. Και αυτό για να προχωρήσει χρειάζεται να γίνει ο βιολογικός καθαρισμός. Για το έργο του λιμανιού, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο είχε εξαγγείλει και ο Πρωθυπουργός το καλοκαίρι που είχε στην Ρόδο στο αναπτυξιακό συνέδριο, είναι ύψος 2 εκατομμυρίων ευρώ. Η μελέτη γίνεται από το υπομεδή με χρήματα που προέρχονται από το λιμενικό ταμείο ύψους 200.000 ευρώ. Το έργο του λιμανιού είναι 2 εκατομμυρίων ευρώ. Και προχωράμε και το έργο που αφορούν τις παιδικές χαρές. Έχουμε πάρει ένα κονδύλι 105.000 ευρώ, συγγνώμη, 135.000 ευρώ για τις παιδικές χαρές από το Φιλόδημο 1. Έχει κατευθεί μελέτη και έχουμε πάρει και από το Φιλόδημο ένα ποσό 105.000 ευρώ για νέα μηχανήματα. Γι' αυτό προχωρεί και επίσης το έργο το οποίο θα ξεκινάει την Τετάρτη, αν θυμάμαι, η Πέμπτη, εξάρτητα από το καράβι στην Ίσυρο για τον λόγο των καιρών, που αφορά το 5x5 το γήπεδο που είναι στους Πάλους, το οποίο έχει γίνει η μελέτη, έχει γίνει και η ανάδοση και ανάδοχος και ξεκινάμε το έργο. Αυτά είναι τα τελευταία έργα που προχωρούν στο νησί μας. Βέβαια, τα άλλα έργα τα έχουμε αναφέρει πολλές φορές με το τι έχει γίνει στο παρελθόν και βέβαια στα έργα που αφορούν την ανάπλαση των οικισμών,